Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο για αυτά, για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μα, θα συζητήσουμε με μια διαφορετική, θα έλεγα, οπτική γωνία, με έναν άνθρωπο που μπορεί να μα δείξει αυτή την οπτική γωνία. Είναι ο κύριο Βαγγέλη Χοραφά απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ. Κύριο Χοραφά, καλώ ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Διευθυντή του geoeurope.org, ναι. ενό μια ιστοσελίδα η οποία έχει πολύ σοβαρά άρθρα και αναλύσει. Κυρίω για την περιοχή μα, αλλά όχι μόνο για αυτήν. Να μιλήσουμε λοιπόν για τα ελληνοτουρκικά, με την, με την οπτική γωνία που έχω διαβάσει στα, στα άρθρα σα. Ποια είναι κατά τη γνώμη σα η θέση τη Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε, ό, σε όλο αυτό το, το γεωπολιτικό παιχνίδι που γίνεται στην περιοχή μα και το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ρευστό, Κοιτάξτε, η, η θέση τη Ελλάδα, θα έλεγα, αν παρακολουθήσει κανεί τα, τα δυτικά μέσα. Ε, φαίνεται ότι είναι αναβαθμισμένη, είναι αναβαθμισμένη στον Αμερικανικό σχεδιασμό ε, και είναι αναβαθμισμένη όχι εις βάρος Τουρκίας αλλά αυτόνομα. Αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται ε, οι Αμερικανοί ψάχνουν διάφορα πράγματα από την Ελλάδα μεταξύ των οποίων είναι και αυτό που ξέρουμε, δηλαδή μια σειρά από βάσεις μόνιμες δηλαδή ξεκινάμε από την Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφανοβίκη, Σούδα με πιθανότητα εγκατάσταση ενός μεγάλου ραντάρ στη Σκύρο και με άλλες 4-5 βάσεις οι οποίες θα χρησιμοποιούνται με ένα rotation. Επίσης ενδιαφέρονται ε, να ενισχύσουν αμυντικά την Ελλάδα ε, πάλι όχι εις βάρος Τουρκίας αλλά μέσα στα πλαίσια ενίσχυσης αυτού του άξονα θα λέγαμε Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ε, ανοίγονται ευκαιρίες μπροστά στην Ελλάδα για να κάνει μια σειρά πράγματα και να μην παραδοθεί στο να σέρνεται πίσω από την καλή θέληση των Αμερικανών η οποία εκδόνεται σε αυτό το διάστημα. Εδώ υπάρχουν τώρα διάφορες ερμηνείες αν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα, αν είναι έτοιμη, αν θέλει, αν, αν δεν θέλει. Ε, μπορούμε να το δούμε αυτό το πράγμα αλλά είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα το τελευταίο 1-1,5 χρόνο από τα γεγονότα του Εύρου ή ας πούμε από το τουρκολιβικό ε, μνημόνιο ε, ανοίχτηκαν ευκαιρίες στην Ελλάδα για να δημιουργήσει και άλλες συμμαχίες πέρα από τον άτε και τις ΗΠΑ και δεν τις εκμεταλλεύεται είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι συζητάνε για μια Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Δεν είναι εύκολη, έτσι, παρόλο που φαίνεται εύκολη λόγω του ότι η Γαλλία ε, προσπαθεί να κινηθεί ε, θετικά απέναντι στην Ελλάδα. Λόγω συγκυρίας περισσότερο, επειδή η Γαλλία θέλει να κοντίνει κατά κάποιο τρόπο τον Ερντογάν. Θέλει να κοντίνει τον Ερντογάν. Από την άλλη, ε, θα ήθελε και κάποιον ο οποίο να. πώς να το πω, α πούμε να να μπορεί να τη βοηθήσει σε αυτή την περιοχή για να μπορεί να στρέψει και αυτή όλο το δυναμικό της προς το Σαχέλ. Ε, νομίζω ότι η Ελλάδα δεν, δεν αποφάσισε να κάνει αυτό το βήμα, δεν το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς κρατήθηκε πίσω, αλλά αυτό που μπορώ να επισημάνω είναι το εξή: ότι είναι άλλο μια συμφωνία στα χαρτιά, δηλαδή μια απλή συμφωνία, και άλλο μια συμφωνία η οποία θα έδινε κάτι παραπάνω στη Γαλλία, για παράδειγμα ε, βάσεις αν η Γαλλία ήθελε μια τέτοια εκδοχή και η οποία θα έκανε και πολύ συγκεκριμένο τον τρόπο παρέμβασης της Γαλλίας σε ελληνοτουρκικές διαφορές. Επειδή είναι πολλοί αυτοί που το συζητάνε, θέλω να υπενθυμίσω το εξή: Ότι η Ελλάδα και η Γαλλία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, όπω και η Τουρκία. Και δεν υπάρχει κανένα, καμία δυνατότητα μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ να υπάρξει διμερή συμφωνία δύο χωρών μελών του ΝΑΤΟ έναντι σε τρίτο. Αυτό δεν γίνεται. Mm. Θα μπορούσε όμω να γίνουν πολλά άλλα πράγματα, αλλά βλέπω μια διστακτικότητα από την πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση και βλέπω και μια. Αστάθεια από την πλευρά του Παρισιού στο τι θέλει να κάνει ακριβώς. Επομένως βρισκόμαστε τώρα σε ένα, σε ένα τέτοιο μετέχμιο. Λίγο περίεργες οι σχέσεις με τη Γαλλία, θετικές πάντα. Οι Αμερικανοί με κάποια ανοίγματα τα οποία όμως είναι πολύ πιθανόν να νερεθούν αν εξομαλύνουν τις σχέσεις με την Τουρκία. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε σαν πρώτο βήμα σε όλα αυτά είναι να υπογραφεί αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιο αντίτιμο θα πάρει η Ελλάδα. Επειδή είπατε αρκετές φορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βλέπουν θετικά την Ελλάδα, θέλουν να τη βοηθήσουν, θέλουν να συνεργαστούν μαζί της αλλά ε, σε καμία περίπτωση εις βάρος της ε, ναι. Τουρκίας. Μήπως αυτό προποθέτει ότι θα μας πρόξουν σε αυτό που λέμε να τα βρούμε με την Τουρκία. Κοιτάξτε πάντα η, πάντα η πολιτική των Αμερικανών είναι να τα βρούνε δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ έτσι. Και πάντα αυτή η παρέμβαση η οποία γίνεται δεν είναι στο 50-50. Δεν είναι όμως ο στόχος αυτός. Ξέρουν ότι οι ελληνοτουρκές διαφορές είναι διαφορές που κρατάνε πάνω από 4-5 δεκαετίες. Άρα καταλαβαίνουν ότι δεν λύνονται σε ένα βράδυ. Αυτό το οποίο είναι ε, αρκετά επικίνδυνο για μας είναι να τα ξαναβρούνε με τους Τούρκους δίνοντας και το θέμα των S-400 και να, να ξαναμπεί η Τουρκία στα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία τις, έχει τους έχουν απαγορεύσει οι ΗΠΑ. Εκεί θα ήταν ένα ε, δύσκολο εγχείρημα για μας έτσι. Καταλαβαίνω την κίνηση η οποία έγινε από τον γερουσιαστή Μενέντες και τον Ρούμπιο για τον νόμο αυτόν ο οποίος ενισχύει την Ελλάδα αλλά μια προσεκτική ανάγνωση του νόμου θα δει ότι ο νόμος αυτός πρώτα ενισχύει τα αμερικανικά συμφέροντα. Ενισχύει τα αμερικανικά συμφέροντα ε, χωρίς να λύνει για την Ελλάδα δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι... Ε, το ύψο τη αμοιβή την οποία θα πρέπει να πάρει η Ελλάδα ετήσια αμοιβή για την αμυντική συμφωνία, για το οποίο κανένα δεν λέει τίποτα. και το δεύτερο είναι αυτή θα έλεγα η, η πρόθεση ε, να μας δοθούν τα F-35 της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν είναι μια καλή κίνηση, δεν ξέρω ε, αν τα θέλουν στην αεροπορία, φαντάζομαι ότι μάλλον θα τα θέλουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Το να πάμε να πάρουμε τα F-35 της Τουρκίας τώρα, τα οποία είναι παλιότερου τύπου, αν αύριο οι Αμερικανοί τα βρούνε με την Τουρκία, θα δώσει στην Τουρκία ίδια αεροπλάνα νεότερου τύπου και θα έχουμε προβλήματα. Εγώ θα έβαζα και το θέμα του κόστου, όχι τη αγορά, το κόστο χρήση. Το κόστος, βέβαια, προφανώ. Το, 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 το είδο των αποστολών που μπορεί να κάνει με αυτό το αεροσκάφο. Να αποφασίσει αν θα το κάνει αυτό το, είδο των αποστολών με... ή όχι. Εν πάση είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που σωστά το βάζετε. Υποθέτω, υποθέτω, ότι στην αεροπορία τα ψάχνουν αυτά, τα ξέρουν. Ε, δεν θα, εκεί δεν θα κάνουν λάθο, α πούμε. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα κάνουν λάθο. Ε, ούτε είναι και εύκολο ας πούμε, να υπάρξουν τεράστιε πολιτικέ πιέσει ώστε να του αναγκάσουν να μπουν σε μια λογική ας πούμε, να πάρουν κάτι που δεν το θέλουν αλλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ ας πούμε, το πολιτικό σκεπτικό πίσω από αυτά ε, και αυτό το πολιτικό σκεπτικό λέει ότι προς το παρόν δεν βλέπουμε καμία πρόθεση από την πλευρά της Ουάσιγκτον να αφήσει την Τουρκία. Και αυτό μπορεί να χειροτερέψει σε περίπτωση που με κάποιο τρόπο ο Ερντογάν αποχωρήσει από το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, που δεν φαίνεται πιθανό να, να γίνει ναι. σύντομα, αλλά... Ε, ναι, έχω την αίσθηση ότι έχω την αίσθηση ότι αυτή η συμμαχία του έθνους, η οποία είναι απέναντι στον Ερδογάν, που υποτίθεται ότι είναι επικεφαλής συμμαχίας mm. του λαού, έτσι αυτή η συμμαχία του έθνους είναι μια συμμαχία που έχει έναν δυτικό στροφομέν αλλά ευρασιατικό ιδεολογικό πρόσημο ε, δεν θα είναι πάρα πολύ μακριά από τις θέσεις του Ερντογάν. Ε, ίσως να είναι λίγο ευνοϊκότερα διακείμενη προς τη Δύση, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ε, και από εκεί και πέρα ε, δεν μπορούμε να, εμείς να παραγνωρίσουμε ότι αυτοί δεν μπορούν να παραβλέψουν το γεγονός ότι η κοινωνική βάση από κάτω στην Τουρκία την οποία επηρεάζει ο Ερντογάν θα πρέπει να τη διαχειριστούν με κάποιο τρόπο. Και δεν μπορεί αυτός ο τρόπος να είναι ένας τρόπος, ας το πούμε, ε, βίαιης σε αυτή τη, την κοινωνική βάση ή περιθωριοποίηση οτιδήποτε άλλο. Θα προσπαθήσουν να την ασωματώσουν. Άρα δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στους προσανατολισμούς Τουρκίας, ακόμα και με την αλλαγή της ηγεσία. Σωστά. Ε, τον παράγοντα Ρωσία, τον οποίο ο Ερντογάν αξιοποίησε ιδιαίτερα, ναι. ε, η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει με τη Ρωσία, η οποία δεν είναι πια η Ρωσία που ήταν πριν μερικά χρόνια. Ναι. Ε, κοιτάξτε, εμείς είμαστε με βάση όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα το λέω έτσι. Είμαστε μια χώρα τη Δύση και του ΝΑΤΟ. Δεν, δεν παίξαμε ποτέ κάποιο χαρτί έξω από αυτού του και οι Ρώσοι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι είμαστε μέσα σε αυτούς τους ο, μηχανισμούς. Από τη στιγμή που πριν από λίγες ημέρες το ΝΑΤΟ μέσα από το νέο δόγμα αυτό το ΝΑΤΟ 2030 ε, ανακήρυξε πάλι τη Ρωσία και την Κίνα σαν μεγάλες δυνάμεις με τις οποίες έχει αντιπαλότητα οι δυνατότητές μας να κινηθούμε σε επίπεδο στρατηγικό θετικά προ τη Ρωσία είναι πολύ περιορισμένα. Στο να κάνουμε κάποιε τακτικέ κινήσεις μπορεί να τι κάνουμε, αλλά αυτέ τι κάνουν διάφορε κυβερνήσει. Ε, υπάρχει ένα υπάρχει ένας περιορισμό και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πρόθεση από τα κόμματα εξουσία, τουλάχιστον αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να κινηθούν σε τέτοιε κατευθύνσει. Υπάρχει ένα θέμα. Πάντως παλιότερα, Κωνσταντίνο Καραμαλή, ναι. πάντα προσπαθούσε να έχει μια σχέση με τη Ρωσία ε, να είναι σε ένα καλό επίπεδο. Ναι. Ε, Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου ε, είχε δώσει ένα ρόλο στην Ελλάδα, στην, στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Ναι. Αποσυρθήκαμε από όλα αυτά. Και ειδικά, δηλαδή, βρήκαμε ξαφνικά την Τουρκία μπροστά μα στη Λιβύη. Ναι. Δεν είχαμε πάρει τίποτα. Ε, ναι. ε, χάσαμε του Παλαιστίνιου. Σπέδουμε να επιστρέψουμε σε περιοχέ που θα έπρεπε να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Να το πω έτσι πολύ λαϊκά, γίναμε περισσότερο Ευρωπαίοι από ό,τι θα έπρεπε, ίσω. Ακριβώ. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξή: Ότι ο Κωνσταντινό Καραμαλής και ο Ανδρέα Πανδρέα έχουν ένα κοινό στοιχείο στη στρατηγική του. Ε, ζήσανε σε μια εποχή που το εθνικό κράτο ήταν ακόμα ισχυρό. Και θέλανε και οι δύο να διασφαλίσουν βαθμού ελευθερία στην κίνηση του εθνικού κράτου. Άρα αυτό το ψάχνανε ανοίγοντα σχέσει και με. Τρίτους παράγοντες με τρίτες χώρες. Ο Καραμαλής το έκανε με τη Ρωσία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου προσπάθησε να συνδεθεί με το κίνημα των αδεσμεύτων. Ε, από τη στιγμή όμως που μπήκαμε στη δεκαετία του '90 ε, και η προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προχώρησε πάρα πολύ από εκεί και πέρα αυτή, οι επόμενες κυβερνήσεις, δηλαδή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πατέρα μέχρι και σήμερα ε, έχουνε, είναι ευχαριστημένες που βρίσκονται στο θερμοκήπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει κάποια τάση αμφισβήτηση αυτού του πράγματος. Δηλαδή αυτό το οποίο έψαχνε ο, ο Καραμαλής και ο Βαβανδρέου πριν από 40 χρόνια δεν είναι διατεθειμένος να το ψάξει κανείς σήμερα. Θα ρωτήσουμε, αν πείτε, ένα-δύο πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα να, να αποκτήσει ένα-δύο βαθμού πιο ελεύθερη κίνηση τώρα. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Δεν είναι ούτε ο ένα μηχανισμό, το ΝΑΤΟ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε για την Ευρωζώνη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είναι τόσο ασφιχτική που να μην σου δίνουν περιθώρια κίνηση. Υπάρχει. Απλά δεν είναι στρατηγική των κομμάτων που ξέρουμε εδώ πέρα. Ναι, και θα μπορούσε να διεκδικήσει και εσύ ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, α πούμε, στα Βαλκάνια. Υπάρχει μια μεψημηρία όμω σε όλα τα, τα μέτωπα. Ναι, ε, το θέμα, το θέμα ας πούμε, του, του ρόλου της Ελλάδας στα Βαλκάνια ξεκινάει από την εποχή Μητσοτάκη, περνάει στην εποχή Σιμίτη ε, όπου φαντάζονταν όλοι ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια ε, δεν τον έπαιξε και σιγά σιγά οι μεγάλες δυνάμεις Ευρώπης ας πούμε κυρίως η Γερμανία ε, υποκατέστησαν αυτό το, αυτό την Ελλάδα σε αυτό τον ρόλο και έχουν αυτές πλέον ε, τη δυνατότητα να επηρεάζουν την κατάσταση στα Βαλκάνια. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η προσπάθεια να την κάναμε εμείς γιατί θα έπρεπε να έχουμε δυνατότητες ε, χάραξης μιας εξωτερικής πολιτικής πιο ευέλικτης και επίσης ας πούμε να είχαμε τη δυνατότητα χάραξης μιας αμυντικής πολιτικής που να μην είναι φοβική ε, αν δεν τα έχεις αυτά τα δύο τα υπόλοιπα τώρα είναι λόγια, είναι ευχολόγιο δηλαδή ε, το λέμε χρόνια τώρα ο ηγετικός όλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια δεν υπάρχουν δύο πράγματα δηλαδή. ε, Μια και να στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ποιο είναι το μέλλον αυτού του του εγχειρήματο. Ναι. Είδαμε τη Βρετανία να φεύγει, ε, ναι. και γενικώ έχουμε την αίσθηση στην Ελλάδα εντάξει από το 2015 και μετά, και με όλη αυτή την αντιμετώπιση που είχαμε, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Ε, κοιτάξτε, σε ένα επίπεδο παγκόσμιων σχετισμών και, και ιστορία, τα λέγαμε έτσι, η, Ευρωπα... η Ευρώπη γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλε χώρε, μικρότερε, ε, δεν είναι σε μια, κα... σε μια κατάσταση ανόδου. Είναι σε μια κατάσταση πτώση. Και η πτώση αυτή ξεκινάει και από τον Πρώτο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το ότι συνασπίστηκαν κάποιε χώρε και φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, είναι περισσότερο μια αμυντική κίνηση απέναντι ε, στην ισχύ των υπερδυνάμεων των ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία σήμερα, και απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Ε, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενοποιείται πολιτικά και δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ε, αμυντική και εξωτερική πολιτική, ε, οι δυνατότητε είναι πάρα πολύ περιορισμένε. Και για να μην γελιόμαστε, την αμυντική και εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση, το βασικό πλαίσιο το χαρά στο ΝΑΤΟ. Χωρί το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα λιγότερε δυνατότητε για να κάνει κάτι. Ε, θεωρώ ότι επειδή αυτή τη στιγμή η, η Ευρώπη ε, είναι ακόμα μια ε, περιοχή του κόσμου που είναι πλούσια ε, έχει δυνατότητες να σκεφτεί καλύτερα το τι θα κάνει τις επόμενες δεκαετίες αν αφήσει τα πράγματα και πάνε έτσι ε, είναι βέβαιο, τρέψτε την έκφραση ότι θα την καταπιεί όχι μόνο η Κίνα το επόμενο διάστημα που είναι ούτως ή άλλως δεδομένο ότι θα γίνει αλλά και μια σειρά άλλες χώρες θα έχει ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, θα μειωθεί ο πληθυσμό στα επόμενα χρόνια και θα μειωθεί και η συμμετοχή του ΑΕΠ της στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Άρα δεν φαίνονται ευνοϊκέ οι προοπτικέ, αλλά για μικρέ χώρε όπω είναι η Ελλάδα, οι οποίε δύσκολα και αυτέ στέκονται στην παγκοσμιοποίηση από μόνε του τους δίνει δυνατότητα να έχουν ένα, θα έλεγα, να έχουν μια πιο ομαλή μετάβαση σε αυτό που βλέπουμε προς το μέλλον. Τους έχει στερήσει την οικονομική πολιτική, γιατί μην γελιόμαστε τώρα, την οικονομική πολιτική την ασκή Ευρωζώνη, ε, αλλά ε, τους δίνει μια ε, σχετική ασφάλεια σε σχέση με το, τι, με το τι έρχεται. Δεν είναι όμως αρκετό, έτσι, αλλά ακόμα και να αφαιρέσουμε απ' έξω, να βγάλουμε απ' έξω το οικονομικό σκέλος και να δεχτούμε ότι υπάρχει Ευρωζώνη, η οποία είναι ένας πολύ σκληρός μηχανισμός, η Ελλάδα ε, είναι μια χώρα που θα πρέπει να ασκήσει αυτόνομη εξωτερική και αμυντική πολιτική. Όσο μπορεί πιο αυτόνομη. Δεν το βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής. <laughs> Όχι. 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 δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό και θα ήθελα να κλείσουμε με το... Ε, βλέπουμε μια εικόνα στα ελληνοτουρκικά και στο Αιγαίο, η οποία μάλλον είναι πρωτόγνωρη. Δηλαδή, μάλλον δικαιώνει αυτού που λένε ότι χάνουμε πράγματα χωρί να ανοίξει μύτη. Όχι ότι παρακαλάμε να ανοίξει μύτη, προ Θεού. Ε, μετά από την περσινή κρίση, την ελληνοτουρκική του, του, καλοκαιριού, ε, βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει δημιουργήσει στην περιοχή κάποια τελεσμένα. Η παρουσία είναι πολύ πιο έντονη και ανενόχλητη, θα έλεγα. Ε, πού πιστεύετε ότι πηγαίνει το πράγμα, Υπάρχει μια συμφωνία ε, η οποία σιγά σιγά θα βγαίνει στην επιφάνεια. Κοιτάξτε, ε, θεωρώ το εξή: Ότι στη, στην τελευταία συνόδο κορυφή του ΝΑΤΟ έγινε μια προσπάθεια να κλείσουν τα ρήγματα του ΝΑΤΟ. Ένα από τα ρήγματα του ΝΑΤΟ ήταν η Τουρκία. Η Τουρκία δέχτηκε λοιπόν ότι θα επανέλθει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ε, αυτό είναι ένα, μια θετική εξέλιξη με την έννοια την εξή ότι ε, αν η Τουρκία αποφασίσει πάλι να αλλάξει πορεία και να κάνει αυτά που έκανε μέχρι τώρα ε, δημιουργεί προβλήματα πλέον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο ΝΑΤΟ το οποίο θα πρέπει να είναι ενιαίο για να μπορέσει υποτίθεται με βάση αυτό που έχουν σχεδιάσει οι ΗΠΑ να αντιμετωπίσει τη Ρωσία για την Κίνα. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο επίσης είναι βεβαίο είναι ότι από πέρυσι τον Οκτώβριο, δηλαδή από, την, από τον Νοέμβριο, πούμε, από τις Αμερικανικές εκλογές, η Τουρκία έχασε τη δυνατότητα να ελέγχει τις πρωτοβουλίες, να έχει τις πρωτοβουλίες κίνησης και να ελέγχει και τον χρόνο των εξελίξεων. Από τη στιγμή που εξελέγει ο Μπάιντεν και έφυγε από τη μέση ο Τραμπ, ε, αυτό έγινε απόλυτα σαφές. Ε, η Άγκυρα το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Πήγαμε μέχρι τη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ και τη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί κυρώσει, με προσπάθεια να του εντάξουν ξανά μέσα κτλ. Αλλά τώρα όλοι περιμένουν το επόμενο βήμα. Αισθάνεται, φαντάζομαι, ο Ερντογάν ότι έχει πάλι τη δυνατότητα να πάρει πρωτοβουλίε και να καθορίσει τον χρόνο των εξελίξεων. Θα το δούμε αυτό ξεκινώντα από τι 20 Ιουλίου. Έτσι. Μετά το, το και θα δούμε και τις αντιδράσεις οι οποίες περιμένουμε να, να δούμε είναι άλλου είδους αυτές οι αντιδράσεις και άλλου είδους οι αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν για τα ανοιχτά θέματα που έχει η Τουρκία με τη Δύση όπως είναι η S400 ε, περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε ε, η Ελλάδα δεν παίρνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δεν έχει και, και τη δυνατότητα να τις πάρει εδώ που τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα και το λέω αυτό, κύριε Καρνόπουλο, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει για να βρούμε το τι γίνεται να ψάξουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η αμυντική πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Και θα λέγα και, και, πολλών, κυβερνήσεων. και πολλών κυβερνήσεων. Δηλαδή, εγώ το προσδιορίζω μέχρι το 1997, η Ελλάδα κόντραρε την Τουρκία ναι. και τώρα που το βλέπουμε μια απόσταση χρόνια την κόντραρε καλά και έχει και αποτέλεσμα. Ναι. Από το 1997 και μετά ένα χρόνο μετά την κρίση στον Ιμείο, δηλαδή κάνουμε συνεχώ ζήματα πίσω στρατιωτικά. Ε, ε, πιστεύω ότι είναι, είναι, είναι θέμα, υπάρχει το εξή ότι ε, γύρω στο 1987 περίπου, 1985-1987 διατυπώθηκε μια αμυντική πολιτική ε, η οποία λειτουργήσε, υλοποιήθηκε το, το, 99, το 2000 περίπου ε, διατυπώθηκε μια δεύτερη αμυντική πολιτική η, οποία μέχρι τώρα έτσι, έχουν λειτουργήσει περίπου τα δύο πέμπτα της. Με αυτή τη λογική ε, μιλάω τώρα για, για αμυντικές στρατηγικές σε βάθος χρόνου. Με αυτή την έννοια ε, θεωρώ ότι από το 2010 και μετά δεν γίνεται σχεδόν τίποτα σε αυτά τα θέματα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό το οποίο συζητάνε τώρα πολλοί, δηλαδή τι γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και αν κάνει μυστική διπλωματία ο Μητσοτάκης και βάζει τη σουρανή με τον Καλίν κτλ. Δεν είναι τόσο αυτό. Υπάρχουν και αυτά. Αυτό το οποίο υπάρχει σαν πρόβλημα και να το πούμε ας πούμε για τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις για να μην λέμε και πιο πίσω για τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις είναι ότι δεν υπάρχει ενότητα ηγεσία. δηλαδή δεν υπάρχει μια ενότητα μεταξύ του Μαξίμου, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνα. Να υπενθυμίσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργό Άμυνα και ο Υπουργό Εξωτερικών αλληλομηνήθηκαν, πήγαν στα δικαστήρια. Ναι. Έτσι. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, ε, υπάρχει πάλι μια απόσταση του Μαξίμου από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ε, το Υπουργείο Εθνική Άμυνα φαίνεται ότι έχει ένα ρόλο, ας το πούμε, να αγοράσει όπλα. Άρα λοιπόν, πάλι και εδώ υπάρχει μια, μια διάσταση στη, στην ηγεσία και θα έλεγα ότι μέχρι να κατανοητή, τι εννοώ, δηλαδή. Συνήθω οι ηγέτε πρωθυπουργοί από ένα σημείο και πέρα θεωρούν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι του, χωρί να υπάρχει από κάτω η κατάλληλη θεσμική ε, υποστήριξη. Ε, έχω την αίσθηση ότι και ο πρώην Πρωθυπουργό και ο νέο Πρωθυπουργό έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, όταν θεω, θεωρούσαν ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα με τον Ερντογάν face to face, που λένε. Ε, και ακριβώς αυτή η έλλειψη στρατηγικής στην κορυφή μας οδηγεί σε τέτοιου είδους κινήσεις και αναρωτιόμαστε όλοι αν κρύβεται κάτι, αν δεν κρύβεται κτλ. Η αίσθηση μου είναι ότι δεν κρύβεται κάτι το συνταρακτικό αλλά οι απέναντι διαβάζουν όλη αυτή την ιστορία σαν μια δική μας αδυναμία. Διότι αυτοί έχουν θεσμούς για να στηρίξουν τον πρόεδρό τους. Ε, εμείς δεν έχουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και είμαστε και διασπασμένοι σε επίπεδο ηγεσία κορυφής. Και επιπλέον να βάλω άλλη μια παράμετρο ότι ε, επί 20 χρόνια τουλάχιστον η Τουρκία επένδυσε σε μια συγκροτημένη αμυντική πολιτική. Ναι. Ε, όχι για να κάνει απαραίτητα πόλεμο, αλλά για να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική τη ισχύ ως διπλωματικό χαρτί. Αυτό κάνει. Εκβιάζει. Ότι ή θα συζητήσουμε ή θα αρπαχτούμε. Και αυτό νομίζω κάνει το τελευταίο διάστημα. Κύριο Χαραφά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, θα παρακολουθούμε τον κύριο europe.gr. Το παρακολουθούμε έτσι κι Εντάξει. Οπότε συχνά πυκνά θα τα λέμε. Να είστε Άρα. καλά. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Πολύ.